να ασχοληθούμε λίγο με το οριστικό λουκέτο για στην ιστορική εκκλησιαστική σχολή Κρήτης και να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή, τον κύριο Θωμά Παναγιώτου, στον αέρα 58 μαθητές από διάφορες περιοχές του νησιού. Κύριε διευθυντά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας από όπου και αν μας βλέπουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει προβληματισμός με αφορμή την συγκεκριμένη εξέλιξη. Πρακτικά τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, αυτή η απόφαση κεντρικά για το μέλλον των 58 μαθητών? Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος για την εκπαίδευση, ο οποίος σε κάποια άρθρα του αναφέρεται στην εκκλησιαστική εκπαίδευση και σε κάποιο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στην σχολή της Κρήτης και τη σχολή των Ιωαννίνων, οι δύο αυτές σχολές κλείνουν τον Ιούνιο που έρχεται. Αρχές Ιουνίου δηλαδή, μόλις τελειώσουν τα μαθήματα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι μαθητές που έρχονται στο σχολείο μας να φύγουν από την σχολή αυτή και να πάνε να φοιτήσουν σε ένα απλό σχολείο, όχι ειδικό σχολείο όπως είχαν διαλέξει μέχρι τώρα. Είναι σαν να λέμε αύριο ότι κλείνει το μουσικό σχολείο και τα παιδιά τα στέλνουμε στα σχολεία της γειτονιάς τους. Κάπως έτσι είναι και με το εκκλησιαστικό. Αυτά τα παιδιά είχαν διαλέξει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα συμβαίνει το απίστευτο να μην περιμένουν καν να τελειώσουν τουλάχιστον τα παιδιά που είναι μέσα. Αλλά τους λέει είστε Δευτέρα, δεν πειράζει, είστε Πρώτη, δεν πειράζει, θα πάτε στα χωριά σας. Ενώ θα μπορούσε να γίνει σταδιακά και να τελειώσουν τουλάχιστον αυτοί που είναι μέσα. Βέβαια, εμείς ούτε με αυτό συμφωνούμε, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η σχολή εξυπηρετεί ανάγκες συγκεκριμένες και κοινωνικές και εκκλησιαστικές ανάγκες. Θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά τώρα με τη λογική, αν υπάρχει λογική σε αυτή την απόφαση. Εξήγηση, εξηγήσεις πιστικές έχετε λάβει? Για ποιο λόγο να κλείσει να μπει λουκέτο στην εκκλησιαστική σχολή? Κύριε Παναγιωτόπουλε, αλήθεια, δεν, ούτε εγώ προσωπικά αλλά και όλοι οι συνάδελφοι στο σχολείο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο έγιναν αυτά που γίνανε. Χρόνια ακούγεται βέβαια ότι θα κλείσουν οι εκκλησιαστικές σχολές, ίσως γιατί έχουν πιο αυξημένο κόστος απέναντι στα σχετικά με τα άλλα σχολεία, όμως δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος και αν δούμε το τι αποτελέσματα έχει ένα τέτοιο σχολείο στην κοινωνία, νομίζω το κόστος είναι αντίστροφα, είναι πολύ μικρότερο από αυτά που προσφέρει. Έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλήθεια. Και οι γονείς των παιδιών που έρχονται κάθε μέρα και διαμαρτύρονται στο σχολείο και οι απόφοιτοι της σχολής όλοι κάθε μέρα, το πόσα μηνύματα παίρνουν από απόφοιτους, μη πιστεύοντας, νομίζουν ότι είναι φάρσα ότι θα κλείσει το σχολείο αυτό. Οπότε με αυτά που μας λέτε, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αιτία στο πώς προέκυψε δηλαδή η απόφαση, γιατί νομίζω ότι υπήρξε και ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που έλεγε για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων στις εκκλησιαστικές σχολές, αλλά σε εσάς βάζει βέτο ότι πρέπει να κλείσετε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αφήνει ένα παραθυράκι σε άλλες σχολές της χώρας, σωστά και διευθυντά, να συνεχίσουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Να σας το πω εν συντομία, υπάρχουν 10 σχολές όλη την Ελλάδα, ναι, τέτοιες, σε γυμνάσιο λύκειο, έτσι. Ναι. Μία σε κάθε περιφέρεια, ας πούμε. Λοιπόν, στην Κρήτη υπάρχει μία. Αυτά τώρα που βάζει δύο ταχύτητες στο νομοσχέδιο και λέει δύο σχολεία, Γιάννα και Χανιά, θα κλείσουν φέτος, χωρίς να βάλουμε καμία προϋπόθεση. Στα άλλα σχολεία, λέει, δεν σας κλείνω, σας αφήνω 3 χρόνια να πιάσετε έναν αριθμό τουλάχιστον 120 παιδιά, 60 το γυμνάσιο, 60 το λύκειο. Εάν στα 3 χρόνια δεν πιάσετε αυτόν τον αριθμό, τότε κλείνετε και εσείς. Όμως εμάς, τουλάχιστον για την Κρήτη, αυτό που μας ενδιαφέρει, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει, δεν μας δίνει καμία δυνατότητα ούτε αριθμό να πιάσουμε ούτε τίποτα βέβαια, αλλά λέει κλείνετε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχει υπάρξει παρέμβαση της Εκκλησίας της Κρήτης? Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας? Εδώ είναι η πικρία μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο συμφώνησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι επιτέλους ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εκκλησιαστική εκπαίδευση που θέλαμε. Και αυτό είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Κρήτης, ευτυχώς τουλάχιστον, δεν είχε ανάμειξη στην προετοιμασία αυτού του νομοσχεδίου. Αλλά και από τη στιγμή που έγινε νόμος, δεν υπήρξε κάποια αντίδραση. Δεν είχαμε, και αυτή είναι η πικρία μας, ότι θα περιμέναμε να δούμε αντιδράσεις. Δεν έχουμε δει κάποιες αντιδράσεις, οπότε δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, αν υπήρξε κάποια συζήτηση, κάποια συμφωνία, αυτά, αλλά δεν είναι δικά μου θέματα. Δεν μπορώ. Δεν έχετε χτυπήσει εσείς την πόρτα κάποιου στην Εκκλησία της Κρήτης? Βοηθήστε. Ναι, ναι. Φυσικά έχουμε χτυπήσει, και όχι τώρα μόνο. Την πόρτα την έχουμε χτυπήσει και πριν ψηφιστεί, όταν ήταν ακόμα νομοσχέδιο.
και στείλαμε κείμενα παντού από το Υπουργείο, το Πατριαρχείο, την Εκκλησία της Κρήτης, τους Επισκόπους Εκκλησίας Ελλάδος, παντού. Σε όλους έχουμε στείλει κείμενα στα οποία λέγαμε τι θα συμβεί εάν ισχύσουν αυτά που έγραφε το νομοσχέδιο. Απάντηση λάβατε? Καμία. Καμία. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Τι σημαίνει αυτό για τους γονείς των 58 μαθητών? Από εδώ και στο εξής, παίρνουν τα παιδιά τους και φεύγουν από τη συγκεκριμένη σχολή ή και από την Κρήτη ενδεχομένως? Βεβαίως, και πάνε σε κάποια άλλη εκκλησιαστική σχολή. Και τι σημαίνει και για τα οικονομικά των συγκεκριμένων οικογενειών? Ξέρετε, η κυρία Παπαδογιαννάκη που ήρθε στο σχολείο είδε τα παιδιά μαζί τους και μίλησε. Έγινε χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κρήτη TV για την ευαισθησία την οποία έδειξε. Υποχρέωσή μας, κύριε Διευθυντά, υποχρέωσή μας. Και εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλο, και τους συνεργάτες σας, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δείχνετε ότι έχετε μια ευαισθησία η οποία είναι αυξημένη και μπράβο σας. Λέω λοιπόν το εξής. Τα περισσότερα παιδιά στο σχολείο μας δεν είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών. Είναι παιδιά οικογενειών που με δυσκολία τα φέρνουν. Τέλος πάντων, μπορούν και ανταπεξέρχονται. Ή και πολλά παιδιά τα οποία είναι πάμφτωχα, και επειδή στο σχολείο μας είναι όλα δωρεάν, πληρώνει η Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνων των Χανίων, δηλαδή τα έξοδα του οικοτροφείου, όλα. Το κράτος πληρώνει τους μισθούς μας εμάς. Και τα παιδιά επίσης έχουν και δωρεάν μετακινήσεις μέσω της περιφέρειας, που την ευχαριστούμε κι αυτή. Τα παιδιά λοιπόν ήταν όλα δωρεάν και μπορούσαν πάμφτωχα παιδιά που δεν θα πήγαιναν σχολείο, έρχονται στο σχολείο μας και προχωράνε και τελειώνουν και γίνονται άνθρωποι με ευαισθησίες, με μόρφωση. Ίσως προχωράνε πολλά παιδιά από αυτά και στις πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά τα παιδιά όμως δυστυχώς του χρόνου, όχι όλα, αλλά από τα 57-58 παιδιά που έχουμε αυτή τη στιγμή, αρκετά από αυτά θα πάνε πίσω στο χωριό τους. Και δυστυχώς ήρθε ένα παιδάκι, μόλις τον έμαθε τον νόμο, το Σεπτέμβριο που έμαθε τι έγινε. Και λέει, κύριε, λέει, ο μπαμπάς μου είπε εμένα ότι του χρόνου θα πάω πάλι στα πρόβατα. Δεν μπορεί να με στείλει στο σχολείο. Είναι παιδιά που τα στέλνουν ιερείς από χωριά, οι οποίοι βλέπουν ότι είναι πάμφτωχη οικογένεια, ο γονιός δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και λέει στο γονιό, πήγαινε το μωρό, στείλει το κοπέλι εκεί που θα το φυλάξουν, θα το ταΐσουν, θα το προσέξουν. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτά τα παιδιά θα έχουμε αυτό λέγεται σχολική διαρροή. Το Υπουργείο είναι σε αυτά τα πράγματα, έχει ευαισθησία και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έχετε αποκριθεί σε κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε να αλλάξει κάτι, κύριε Διευθυντά, ίσως στο παραένα, αν μας ακούνε εκεί και εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Κρήτης, που γνωρίζω έχουν ευαισθησίες, να σκύψουν. Η ατάκα του κυρίου Παναγιώτου στο τέλος, ότι μπαμπά, του χρόνου θα επιστρέψω στα πρόβατα, αυτό δεν μας είπατε, κύριε Διευθυντά? Έτσι, ακριβώς. Το παιδί μου το έχει μεταφέρει. Βέβαια. Νομίζω τα λέει όλα. Να βάλουμε μία ανωτελεία. Βάλια, δεν ξέρω αν θα είναι και η συνάδελφος η Βίκη η Παπαδογιαννάκη, η οποία, βέβαια, και ανέδειξε το θέμα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με μαθητές. Και ο ίδιος αντίκτυπος. Η θλίψη και η δυσαρέσκεια από την πλευρά των μαθητών. Τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής? Λοιπόν, εγώ προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία και να δώσουμε συνέχεια. Ένα σημείο μόνο να σα πω. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και μου λέει, πολύ καλού μου μαθητή Δευτέρα Γυμνασίου. Μου λέει, έχω κάποια προβλήματα με το παιδί μου και αναγκάστηκε, το πήγα ψυχολόγο. Λέω, γιατί? Μου λέει, το παιδί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο στο σχολείο σας, αλλά από τη στιγμή που άκουσα ότι θα κλείσουμε, έχει ξεσπάσματα, έχει μελαγχολίες. Το πήγαμε σε ψυχολόγο, δεν ξέραμε από τι είναι, και είπε ο ψυχολόγος, είναι το άγχος που θα κλείσει το σχολείο και θα αναγκαστεί να πάει εκεί που πρώτα το κοροϊδεύανε, που δεχόταν μπούλινγκ απίστευτο, θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Διευθυντά. Θα τα ξαναπούμε, δεσμευόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.